«Σου δε διελεύσετε την καρδία ρομφαία», είπε ο Άγιος και Δίκαιος Σιμεών που εορτάζουμε σήμερα. Μετά από την μεγάλη εορτή της Παπαντής του Κυρίου και τον εορτάζουμε γιατί ήταν το Κύριο πρόσωπο που υπεδέξατο τον Κύριό μας Ιησού Χριστό εις των ναών και τον εβάστασε στις αγκάλες του. Προφητεύει στην Περαγία Θεοτόκο ότι θα περάσει μαχαίρι την καρδία της όταν θα βλέπει τον Υιόν της επάνω εις τον Σταυρό. Γιατί είναι πράγματι τόσο φοβερό πράγμα η αμαρτία που, όπως λέγει ο Άγιος Νικόδημος, μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό και από τις τιμωρίες στις οποίες μπήκε εκούσια ο ίδιος ο Θεός, αν και αναμάρτητος, για τις δικές μας αμαρτίες, επειδή τα αμαρτίας ημών εβάστασε και τα νόσους. Συλλογή σου, λέει ο Άγιος σε μία μελέτη του, στην πέμπτη κατά σειρά, στα πνευματικά γυμνάσματα, συλλογή σου την τιμωρία που έπαθε ο Ιησούς Χριστός από την Θεία Δικαιοσύνη για την αμαρτία με την οποία συγκρινωμένη κάθε άλλη τιμωρία που έγινε κατά της αμαρτίας ή στον ουρανό ή στη γη ή στον Άδη είναι σχεδόν το τίποτε. Αυτή η τιμωρία που υπέστη δηλαδή ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός για τις δικές μας αμαρτίες. Και για να καταλάβεις καλά αυτό που σου λέγω, λέει ο Άγιος, στοχάσου με ακρίβεια τρία πράγματα. Πρώτον, το πρόσωπο που πάσχει, που δεν είναι άλλο παρά ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος. Δεύτερον, τα βάσανα που πάσχει, που είναι ό,τι οδυνηρότερο που πέρασε ποτέ άνθρωπος. Και τρίτον, το πτέσιμο για το οποίο πάσχει. Το πτέσιμο για το οποίο πάσχει δεν είναι του Χριστού, δεν είναι δικό του. Γιατί αυτός είναι η αυτοαθώτης. Όπως λέει ο προφήτης Αΐας στο 53ο κεφάλαιό του, «Ως ο οποίος δηλαδή αμαρτίαν ουκ επίησε, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού». Δεν έκανε καμία αμαρτία ο Κύριος, ούτε βρέθηκε δόλος εις το στόμα του, ποτέ δεν μίλησε με δολιότητα, ποτέ δεν έσφαλε κατά το λόγο ή κατά το έργο. Το πτέσιμο είναι δικό μας και γενόμενος ο Κύριος εγγυητής γι' αυτό, δηλαδή ξεπληρώνοντας εκείνος, ξεχρεώνοντας εκείνος αντί για μας, εγγυόμενος εκείνος αντί για μας, πάσχει και βασανίζεται για λόγο μας. Ούτως τας αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών δυνάται, όπως λέγει πάλι ο προφήτης Ισαΐας στο ίδιο κεφάλαιο, στο 53ο. Αυτός φέρει, σηκώνει τις αμαρτίες μας και για χάρη μας αυτός οδυνάται, αυτός υποφέρει. Τα βάσανα που πάσχει είναι ένα πέλαγος πόνων και παθών, όχι μόνο εξωτερικών από τους εχθρούς του, αλλά και εσωτερικών από την αγάπη του. Πάσχει και εξωτερικά από όλους αυτούς που τον ταλαιπωρούν, τους Ρωμαίους, τους Ιουδαίους, αλλά και εσωτερικά, γιατί μας αγαπά και πονά για το κατάντημά μας. Και όχι μόνον πάσχει ένα πέλαγος τιμωριών ανήκουστων, αλλά και ονειδισμών και ύβρεων που δεν στάθηκαν σε άλλο άνθρωπο, ούτε φάνησαν ποτέ άλλη φορά στη γη. Λέγει στους θρήνους του Ιερεμίου, «Πάντες οι παραπορευόμενοι την οδόν, επιστρέψατε και είδετε, ή έστιν άλγος κατά το άλγος μου», λέγει ο Θεός. Κοιτάξτε όλοι εσείς που προσπερνάτε και πορεύεστε στην οδό, γυρίστε και κοιτάξτε αν υπάρχει άλλος πόνος σαν το δικό μου πόνο. Λέγει και το Ιερό Ευαγγέλιο ότι οι παραπορευόμενοι, αυτοί που προσπερνούσαν,
Αυτοί που περνούσαν μπροστά από το Σταυρό ευλασφήμουν Αυτόν και ειρωνεύονται Αυτόν. Το πρόσωπο που πάσχει, λέει ο Άγιος Νικόδημος, είναι μιας απείρου αξίας. Θεός ομού και άνθρωπος δηλαδή. Και επομένως μία και μόνη ελαφρά πληγή του Παναγίου του Σώματος πρέπει να στοχαζόμαστε πως είναι περισσότερη τιμωρία από όλες μαζί τις τιμωρίες των κολασμένων και από όλα τα κακά των κτισμάτων. Γιατί το πρόσωπο δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, αλλά είναι ο Θεάνθρωπος Κύριος. Και μολονότι αυτός ο Δεσπότης πάντων ταπεινώνεται για τους ανθρώπους και προσευχόμενος στον ουράνιο του Πατέρα φανερώνει τη φυσική ασθένεια που έχει το σώμα του στο να υπομείνει ένα τόσο σκληρό και άτιμο θάνατο, λέγοντας «Παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, ή δυνατόν, αν είναι δυνατόν, να παρέλθει, να φύγει από εμένα αυτό το πικρό ποτήρι του θανάτου». Με όλο τούτο γίνεται απόφαση να αποθάνει. Αυτό είναι το θέλημα του ουρανίου Πατρός. Και μολονότι μία μόνη ρανίδα του αχράντου του αίματος ήταν πλουσιόδωρος και υπεραρκετή πληρωμή για τις αμαρτίες μας, όμως έγινε απόφαση να αρχίσει όλο το αίμα του εις πληροφορία και ευχαρίστηση της Θείας Δικαιοσύνης, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος εδώ, και εκείνο που μπορούσε να γίνει με ένα μόνο του δάκρυ απεφασίστη να γίνει με έναν κατακλυσμό βασάνων. Όθεν αν ίσως αυτό το μίσος που δείχνει ο Θεός στην αμαρτία και αυτή η αυστηρότης με την οποία την τιμωρεί στην Παναγία ανθρωπότητα του Υιού Του δεν είναι αρκετά να μας κάνουν να γνωρίσουμε την άπειρη κακία της αμαρτίας, τότε πρέπει να πούμε πως μας λείπει ή το λογικό ή η πίστης, παρατηρεί εύστοχο Άγιος Νικόδημος. Και λοιπόν, βλέποντας εσύ αδελφέ την άπειρη σοφία του Θεού, πως έχει την αμαρτία μεγαλύτερο κακό παρά όπου είχε το να χάσει μια θεία ζωή με μια άβυσο παθών και ονειδισμών, είναι πια δυνατόν να στοχαστείς πως η αμαρτία είναι καλό πράγμα και να θελήσεις άλλη μια φορά να την πράξεις. Φρίξε αγαπητέ, φρίξε εις την τυφλότητα που είχες ως τώρα και δεν στοχάστηκες παντελώς πόσο μεγάλο κακό είναι αμαρτία, το οποίο για να γιατρευτεί εστάθη ανάγκη να χυθεί όλον το αίμα του Κυρίου σου. Και από αυτό γνώρισε με πόσο ζήλο και θερμότητα πρέπει να εκδικήσεις στον εαυτό σου, δηλαδή να τιμωρήσεις τον εαυτό σου και να αποδεχθείς κάθε ατιμία και δοκιμασία για τις ύβρις που πρόσφερες εις τον Θεόν με τις αμαρτίες σου. Εντράπου που εθεράπευσες τόσο πολύ έναν επίβουλο της Θείας Μεγαλειότητος, καθώς είναι το σώμα σου, με την έννοια του σαρκικού φρονήματος, της προσκόλλησης στο σώμα και στην ανάπαυσή του. Από τώρα και στο εξής, αφιέρωσε την καρδιά σου στον Ιησού Χριστό και στην Παναγία Μητέρα Του και παρακάλεσε και τους δύο θερμά για να μην παραχωρήσουν ποτέ να σε μετασαλεύσει και να μπει πλέον σε σένα αυτό το τέρας που λέγεται αμαρτία, όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ στον 35ο ψαλμό. Μη ελθέτω μη πούς υπερηφανίας και χειρ αμαρτωλού μη σαλεύσει με. Να μην έρθει επάνω μου πόδι υπερήφανο και χέρι αμαρτωλού ας μην εξεγερθεί εναντίον μου για να με μετακινήσει, να με πάρει από την αρετή και να με ρίξει πάλι στην αμαρτία. Είδε και καμιά φορά ο διάβολος και το φρόνημα της σάρκας σε παρακινούν για να ικανοποιήσεις κάποια σαρκική σου όρεξη εναντίον του νόμου του Θεού, εσύ
αντιστάσους αυτούς και είπε τους, «Εγώ είμαι εξαγορασμένος με το πολύτιμο αίμα του Θεού μου. Εγώ είμαι σκλάβος και δούλος του Ιησού Χριστού και γι' αυτό ούτε μάτια ορίζω, ούτε χέρια, ούτε πόδια, ούτε τις άλλες αισθήσεις και τα μέλη του σώματός μου, ούτε αυτό το σώμα μου, για να τα χρησιμοποιήσω σε κάποια αμαρτία. Αλλά όλα είναι εκείνου που τα εξαγόρασε και δεν είναι δικά μου». Όπως λέγει και ο Άγιος Απόστολος του στην πρώτη προς Κορινθίους, «Ουκέστε εαυτόν, ηγοράστε γάρ τιμής, δεν ανήκετε στον εαυτό σας, έχετε εξαγοραστεί με το πολύτιμο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού». Ας αγωνιστούμε λοιπόν, αδελφοί, να κατανοήσουμε το βάρος της αμαρτίας και να μετανοήσουμε ειλικρινώς και ποτέ πλέον να μην αμαρτήσουμε ξανά εις τον Κύριο, ο οποίος μας εξαγόρασε με το πολύτιμο αίμα Του και υπέφερε τόσο πολλά όσο κανένας άλλος άνθρωπος στη γη, έτσι ώστε να εξαλείψει αυτό το όνειδος από εμάς. Ας αγωνιστούμε με τη χάρη του Θεού και έτσι θα αξιωθούμε και της Βασιλείας Του. Το δέθω ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.